Ο προορισμός Πελοπόννησος έχει αυτή τη στιγμή το πολυτελέστερο χαρτοφυλάκιο με τα σημαντικότερα ολοκληρωμένα σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα, αλλά και αυτόνομα ξενοδοχεία. Στις υποδομές σου περιλαμβάνουν πολλά από τα ακριβότερα ξενοδοχεία στη χώρα, τόσο διεθνή όσο και εγχώρια brands. Η περιοχή της Πελοποννήσου είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος προορισμός για γκολφ στην Ελλάδα και διαθέτει προς πώληση τις πιο πολυτελείς βίλες και επαύλεις που ανήκουν και εξυπηρετούνται από ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Το κοντινό μέλλον είναι πολλά υποσχόμενο, καθώς ήδη κατασκευάζονται νέα μεγάλα τουριστικά έργα που θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο το προϊόν του τουρισμού. Η Κώστα Ναβαρίνο απογειώνεται φέτος με το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου W της χώρας, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το καλοκαίρι διαθέτοντας 246 δωμάτια. Θα λειτουργεί και αυτό κάτω από την ομπρέλα της Marriott, όπως και τα The Westin Resort Κώστα Ναβαρίνο, που για φέτος έχει ανοίξει ήδη από το Φεβρουάριο, αλλά και το The Romanos Luxury Collection Resort, που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες. Το Lifestyle Resort W δημιουργήθηκε στη νέα περιοχή ανάπτυξη της Κώστα Ναβαρίνο, το Ναβαρίνο Waterfront, σε μια παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων. Του χρόνου στη διπλανή περιοχή Ναβαρίνο Bay, σε 1400 στρέμματα, αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα. Το νέο ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα. Στην περιοχή Ναβαρίνο Hills ανοίγουν φέτος τα δύο νέα Signature γήπεδα Golf 18 οπών. Στην Κώστα Ναβαρίνο άλλωστε έχουν κατασκευαστεί και πολλούνται ήδη πολυτελείς αυτόνομες βίλες αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Η δραστηριότητα από την άλλη της Dolphin Capital στην Πελοπόννησο είναι μεγάλη και σημαντική. Η εταιρεία δημιούργησε κοντά στο πορτοχέλι το Aman Zoe. Ουσιαστικά έφερε στην Ελλάδα την elite των elite των ξενοδοχείων παγκοσμίως. Την ίδια σχεδόν περίοδο ανακατασκεύασε και μετέτρεψε σε Nikki Beach Hotel, ένα παλαιό ξενοδοχείο μέσα στο πορτοχέλι, που ήταν και το πρώτο και μάλλον πειραματικό στην Ευρώπη. Από του χρόνου και σταδιακά θα ανοίξει και το πολύ συζητημένο project Χιλιάδα Hills της εταιρείας Dolphin Capital στην Ερμιονίδα. Θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις και στην τελική του μορφή θα περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ 400 με 500 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες και άλλα πολλά. Η Greco Hotel στην Ηλία από την άλλη και στο μέγα συγκρότημα της Riviera Olympia διαθέτει 4 ξενοδοχεία, πολυτελείς βίλες πάνω στη θάλασσα, πολλά εστιατόρια και μπαρ και ένα φαντασμαγορικό Aqua Park. Η Aldemar λειτουργεί το πολυτελές Olympian Village Beach Resort στην Ολυμπία με δύο μεγάλα ξενοδοχεία και πολλές εγκαταστάσεις. Το 2018 η Πελοπόννησος μπήκε και στον χάρτη των Destination Spa με τη μεγάλη επένδυση του Euphoria Retreat. Το συγκρότημα βρίσκεται στο Μιστρά και περιλαμβάνει 45 δωμάτια και σουίτες.